Χωρίς όνομα. Είναι 4 ώρες live. Ξεκινάμε 17 του μήνα. Δεν είμαι τραγουδιστής. Τραγουδάω τραγούδια που αγαπώ και τραγούδια που έχω γράψει εγώ, τα οποία για μένα κάτι σημαίνουν. Πότε γράφεις τραγούδια? Όταν οδηγώ μοτοσυκλέτα. Στους στίχους συνήθως τους φτιάχνω στο σπίτι. Τη μουσική τη γράφω στη μοτοσυκλέτα όμως. Μια κλασική ερώτηση θα ήταν ότι αν ήταν πηγή έμπνευσης για εσένα και σε αφανία. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ούτε ναι ούτε όχι. Οτιδήποτε αποτελεί κομμάτι της ζωής μας, αυτό συσσωρεύεται ως εμπειρία και κάτι γεννάει. Αλλά δεν νομίζω ότι ένα πράγμα μόνο μπορεί να σου δημιουργήσει την ανάγκη για έκφραση. Ό,τι έχει να κάνει με τα προσωπικά σου, είσαι ένα παράδειγμα ανθρώπου. Το χειρίζεσαι, νομίζω, πολύ με τη λογική. Νομίζω ότι το χειρίστηκα πάντα όπως έπρεπε. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος να αντιμετωπίζω τα πράγματα, τους ανθρώπους που αγαπώ, τους ανθρώπους που έχω μοιραστεί πράγματα μαζί τους. Και φαντρά πράγματα. Α πούμε ότι μπορεί να χωρίσετε για τρίτο πρόσωπο, ή ότι υπήρχε τρίτο πρόσωπο. Εντάξει, εγώ δεν το άκουσα καν, αλλά δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Να σου πω, εγώ πάντως είδα για κάτι φωτογραφίες που σε θέλανε ξανά ερωτευμένο, ότι. Όχι, υπάρχει μια καινούργια γυναίκα, μια μελαχρινή στη ζωή σου. Είδα κάτι φωτογραφίες που ήσασταν λίγο πιο κοντά. Ναι, εντάξει. Ναι. Τώρα θα κάνουμε για τη σφίγγα ή θα λέμε τέτοια. Τι με ρωτάς? Νομίζω πέρα από δεν δουλειά... θέλει ο κόσμος, δεν θέλει να ξέρει τίποτα. Σας τα πάρω ένα ούτοβλου προχθές. Μια χαρά σας έχεσαι. Εγώ ξέρω τι ήταν εκείνο. Ξέρω ποιος προσπάθησε να πουλήσει τι και γιατί το έκανε. Και έχει λάβει αυτό που το αναλογούσε. Αυτό που είπα. Απλώς είναι κακό να εκθέτουμε ανθρώπους χωρίς λόγο. Επιτρέψτε να μιλήσω εγώ.